I would like to thank you for the invitation and the privilege to be part of this panel. If you don't mind, I will respond in Greek. Ως επικεφαλής της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και μιας εκ των κορυφαίων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, θα ήθελα να πω ένα πράγμα κυρίως για τον κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα και αυτό που ενδεχομένως τη διέπει τα τελευταία χρόνια. Είναι η έλλειψη κοινής λογικής. Χρειαζόμαστε μια επιστροφή στο ρεαλισμό και την κοινή λογική μετά από χρόνια πολιτικού παραλογισμού, προκειμένου να ανακάμψει ο κλάδος και ενδεχομένως η ελληνική οικονομία. Η ιστορία του κατασκευαστικού κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ακραίου πολιτικού παραλογισμού και κατά τη γνώμη μου λαϊκισμού. Βιώσαμε τη δεκαετία μέχρι το 2004 με έναν οργασμό υποδομών, τεράστια έργα, ενδεχομένως μερικά πέραν και πάνω από τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου, και μια επόμενη δεκαετία που ζούμε σε συνθήκες ακραίας στέρησης και κατασκευαστικής ασιτίας. Από το ένα άκρο ενός θηριώδους προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, περάσαμε εν μία νυχτή σε ένα άλλο άκρο, στον εκμηδενισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ξαφνικά, από την αντίληψη πως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στηρίζει την ανάπτυξη, περάσαμε στην πεποίθηση ότι η σκληρή λιτότητα θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Όπως πάντα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς υποδομές, δρόμους, αεροδρόμια. Η Ελλάδα μεταμορφώθηκε από μερικά από τα έργα που έγιναν, όπως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το μετρό, η Αττική Οδός, η Εγνατία, η Ολυμπία, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Μοραίας. Άλλαξε η μορφή της. Δεν είναι απλά ότι δημιουργήθηκαν και εξυγχρονίστηκαν σημαντικές υποδομές. Ήταν παράλληλα πως η δημιουργία αυτών των υποδομών έφερε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, τόνωσε τη δραστηριότητα συναφών τομέων όπως η τσιμεντοβιομηχανία, μεταλλουργίες, μεταλλευτικές επιχειρήσεις και τελικά αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων και βελτίωσε το βιωτικό τους επίπεδο. Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, κάθε ευρώ που δαπανάται για κατασκευαστικά έργα αυξάνει το ΑΕΠ κατά 1,8 ευρώ. Κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ δαπάνης για κατασκευαστικά έργα δημιουργεί ή διατηρεί 45 θέσεις εργασίας. Και κάθε θέση εργασίας στις κατασκευές συνδέεται επιπλέον με 1,5 θέση εργασίας σε άλλους κλάδους. Και φνηδίως μια μέρα όλα αυτά σταμάτησαν. Όχι ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, όπως ενδεχομένως πολλοί ισχυρίζονται, αλλά ως αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Λανθασμένων, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, κατά τη γνώμη μου, πολιτικών αποφάσεων. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν ενώπιον μιας τεράστιας ύφεσης, ο τότε νεεκλεγής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, για να στηρίξει την οικονομία, αύξησε κατά 50 δισεκατομμύρια δολάρια το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Αμερική. Στην Ελλάδα, ενώπιον μιας σοβαρής κρίσεως, εμείς επί 10 χρόνια αποφασίσαμε να μειώσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών, στον προϋπολογισμό του 2019, προβλέπει πως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τον τομέα των υποδομών και των μεταφορών θα φτάσει στα 1,8 δις, 1,6 δισεκατομμύρια εκ των οποίων προέρχονται από συγχρηματοδοτήματα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο 204 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να το πει κανείς απλά, ως απάντηση στο πρόβλημα πασχισαρκίας που είχε η χώρα και την ανάγκη να αποβάλει το περιττό λίπος, οι κυβερνήσεις απάντησαν όχι με υγιεινή διατροφή, αλλά με πλήρη ασιτεία. Το σώμα όμως, όπως και η οικονομία, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τόσο ακραίες μεταβολές, δεν καταναλώνουν το λίπος. Δυστυχώς, καταστρέφουν τη μυϊκή μάζα. Αυτό ήταν που συνέβη και στην ελληνική οικονομία και τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι περισσότεροι ικανότατοι Έλληνες μηχανικοί έφυγαν στο εξωτερικό. Αφανίστηκαν οι μικρότερες τεχνικές εταιρείες. Έμειναν απλήρωτες οι ασφαλιστικές συμφορές και δεν είχε έσοδα από αυτό το κράτος. Οι υπεργολάβοι και προμηθευτές μικροί μείναν απλήρωτοι. Έκλεισαν τις επιχειρήσεις, υπτώχευσαν. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελληνική πολιτεία δεν δελήφθηκε τότε πόσο άμεσα συνδέεται η ανάπτυξη με την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ούτε πόση ζημία γίνεται στην οικονομία από την ακραία και αυστηρή λιτότητα. Παράλληλα με την κατασκευαστική ασιτία, βέβαια, ζήσαμε και έναν ιδιότυπο λαϊκισμό.
για να ικανοποιηθεί ένα ιδεολειπτικό κομματικό ακροατήριο, κατακριματίστηκαν έργα ζωτικής σημασίας όπως αυτό του Πατραπύργος. Ένα έργο αναγκαίο από κάθε άποψη, που η απουστία του κοστίζει όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε ανθρώπινες ζωές. Το ελληνικό δημόσιο επέλεξε να σπάσει έργα σε κομμάτια, ισχυριζόμενο ότι έτσι δίνει την ευκαιρία σε περισσότερες εταιρείες να το διεκδικήσουν αντί των γνωστών λίγων μεγάλων εταιριών. Εν συνεχεία, πάλι το ελληνικό δημόσιο επέλεξε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει σοβαρά υπόψη αν αυτή η προσφορά κινείται κάτω από το κόστος, εάν ο ανάδοχος που προσφέρει αυτή την προσφορά είναι σε θέση τελικώς να την εκτελέσει, ή ακόμα χειρότερα, αν ο προσφέρον τόσο χαμηλή έκπτωση, σκοπό δεν έχει αυτή καθ' αυτή την εκτέλεση του έργου, αλλά το να αποσπάσει στην πραγματικότητα την προκαταβολή αυτού του έργου δεδομένης της οικονομικής του αδυναμίας. Όταν αυτό επιτρέπεται να γίνει σε μεγάλα έργα, μεγάλες δηλαδή εκτόσεις σε μεγάλα έργα που οδηγούν σε μεγάλες ζημίες, αλλά έχουν μπροστά και μια μεγάλη προκαταβολή από εταιρείες οι οποίες έχουν οικονομική αδυναμία να εκτελέσουν το έργο, τότε τα αποτελέσματα είναι σαν και αυτά που ζήσαμε πριν πολλά χρόνια στο Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου πήρε τεράστιο χρονικό διάστημα και πολύ περισσότερα χρήματα για να βρεθεί τελικά ένα συνδυασμός υγιών εταιριών να εκτελέσει το έργο μετά από πάρα πολλά χρόνια και πολύ μεγάλη δαπάνη για το ελληνικό δημόσιο. Είναι αναγκαίο, κατά τη γνώμη μου, ειδικό στα μεγάλα έργα, η οικονομική ευρωστία και η δυνατότητα των διαγωνιζομένων να συνιστά ειδικό κριτήριο και να μην κρίνεται η προσφορά μόνο αποκλειστικώς από το ποιος θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή. Τα μεγάλα έργα για να εκτελεστούν θέλουν οι εταιρείες που είναι σε θέση να σηκώσουν το οικονομικό βάρος της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογος παραλογισμός, ως παράδειγμα, είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο δημοπρατήθηκε χωρίς να έχει αποφασιστεί η οριστική χάραξη του έργου και άρα χωρίς να υπάρχει σαφές τεχνικό αντικείμενο. Είναι πολιτικές αποφάσεις που δυστυχώς, εκτός από άστοχες, υπάρχουν άνθρωποι που την πληρώνουν και με τη ζωή τους για τα μεγάλα οδικά έργα. Ο κατάλογος μακρύς και ο χρόνος ο δικός μου περιορισμένος. Δεν χρειάζονται, κατά τη γνώμη μας, θηριώδη προϋπολογισμοί, ούτε φαραωνικές υποδομές, ούτε φωτογραφικές διατάξεις και διαγωνισμοί. Ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο ύψος που ρεαλιστικά δύναται η χώρα να ανταπεξέλθει, αυτό έχουμε ανάγκη. Υπάρχουν λύσεις χρηματοδοτικές από ιδιωτικά κεφάλαια και διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα που είναι σήμερα μαζί μας, που μπορούν να αντικαταστήσουν σε κάποιο βαθμό την όποια δύσκολη οικονομική κατάσταση του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να προχωρήσει σε μεγάλα έργα και σημαντικές υποδομές. Ένα σχέδιο υποδομών με κριτήριο την αναγκαιότητα που ουσιάζει. Ένα νομικό πλαίσιο ξεκάθαρο, δίκαιο και σταθερό χρειάζεται, που να μην οδηγεί στην ουσία στην τελμάτωση όλων των έργων και όλων των διαγωνισμών. Ισορροπία, ρεαλισμός και δικαιοσύνη. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, το τρίπτυχο που έχει ανάγκη ο κλάδος υποδομών της χώρας για να παίξει και πάλι το ρόλο του ως μοχλός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστώ.